Σύνδεση μέσω Skype με τη Μόσχα και τη Στέλλα τη Μιχαήλ. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι από τη Μόσχα. Σε βλέπουμε εκεί με το μαντήλι στο λαιμό, είναι πολύ ωραίο καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, τι είναι, χιονιά είναι εκεί, έχει χιονιά? Χιόνιζε και χθες το βράδυ και τα χαράματα. Η θερμοκρασία σήμερα είναι στον 1 βαθμό Κελσίου. Εντελώς διαφορετικές θερμοκρασίες σαφώς από την καλοκαιρία που έχουμε στη διάρκεια της ημέρας τουλάχιστον στην Κύπρο και τον ζεστό καιρό. Βλέπουμε εκεί, είναι άσπρη εικόνα πίσω σου σχεδόν, Στέλλα. Πίσω μας είναι το Κρεμλίνο, καταρχάς, να σημειώσουμε πάλι. Όπου και αύριο το απόγευμα θα γίνει και η σημαντικότερη των επαφών του Προέδρου Αναστασιάδη εδώ στη Ρωσική Πρωτεύουσα, στην οποία θα έχει κατηδίαν συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με πρόταση, με πρόσκληση του οποίου βρίσκεται εδώ στην Ρωσία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης για να πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας. Να σημειώσουμε πάλι πως σε ό,τι αφορά το θέμα της ατζέντα, τα βασικότερα θέματα τα οποία θα είναι επιτάπητος με την ρωσική κυβέρνηση, τόσο σήμερα το απόγευμα, στη συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας, τον κύριο Μετβέτεφ, όσο και αύριο στη συνάντηση που θα έχει με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, τον κύριο Πούτιν, τα θέματα που κυριαρχούν είναι σαφώς το θέμα της οικονομίας, η διμερής συνεργασία των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, όπως είναι τα ζητήματα των επενδύσεων, της ναυτιλίας. Είναι το θέμα του Κυπριακού. Η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έχει ρόλο μέσα από την ιδιότητά της αυτή να διαδραματίσει σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Και δίνει και το στίγμα, μάλιστα, σε ό,τι αφορά και αυτό το θέμα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μέσα από αναφορά που έκανε σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας, ΣΤΑΣ. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, δήλωσε ο Πρόεδρος καταρχάς πως εκφράζει βαθιά εκτίμηση για την ισχυρή υποστήριξη της Ρωσίας στις προσπάθειες να υπάρξει λύση του Κυπριακού και να τερματιστεί η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σήμερα, αλλά και τονίζει την βούλησή του να υπάρξει συνέχιση του διαλόγου και δίνει και το στίγμα σε ό,τι αφορά το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς προτάσσει την θέση της Λευκοσίας ότι θα πρέπει να έχει ένα πιο ενεργό ρόλο το Συμβούλιο Ασφαλείας στο θέμα του Κυπριακού και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας από διπλωματικές πηγές, τα όσα αναμένεται να συζητηθούν αύριο με τον Ρώσο Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται ειδικότερα σε σχέση και με την πορεία που ακολουθείται μετά την διαπραγμάτευση που έγινε στο Κραν Μοντανά, να θέσει ακριβώς ότι σε μια νέα διάσκεψη έχουν ρόλο να διαδραματίσουν με παρουσία τους τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθότι παραμένει η θέση της κυβέρνησης ότι θα πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, την παρακολούθηση της εφαρμογής της λύσης, πάντοτε υπό το άρθρο 7 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Αναμένεται να υπογραφούν και αρκετές συμφωνίες και μνημόνια συναντήληψης. 7 το σύνολο, στην και ένα 8ο έγγραφο που είναι. Ναι, είναι 7 οι συμφωνίες, Στέλλα. 7 οι συμφωνίες. 7 οι συμφωνίες που θα υπογραφούν. Είναι 7 μνημόνια, είναι 7 κυρίως συμφωνίες και υπάρχουν μνημόνια συναντήληψη σε ό,τι αφορά τη συνεργασία. Και υπάρχει και ένα 8ο έγγραφο το οποίο είναι ένα σχέδιο κοινής δράσης μεταξύ των δύο χωρών για την διετία 2018-2020 και αφορά όλο το φάσμα των σχέσεων. Εκτείνεται από θέματα κυπριακού μέχρι ενεργειακά, όπως πληροφορούμαστε, ζητήματα οικονομίας, ναυτιλίας. Καλύπτει όλες τις δυνατότητες συνεργασιών και το μίσο που έχουν διάλογο Κύπρος και Ρωσία. Υπάρχουν συμφωνίες πάρει, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά, όπως είναι για το θέμα της εμπορικής ναυτιλίας, είναι για το θέμα της οικονομίας. Είναι συμφωνίες που αφορούν και την συνεργασία σε σχέση με την απομάκρυνση αμάχων από περιοχές όπου υπάρχουν καταστάσεις κρίσεων. Είναι και συμφωνία σε σχέση με την διαχείριση ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ακριβώς λόγω καταστάσεων κρίσεων. Είναι συμφωνίες που αφορούν τις επικοινωνίες, την τεχνολογία και την πληροφορία, την τεχνολογία της πληροφορίας. Διεθνείς οδικές μεταφορές συνοδεύουν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη εδώ στην Μόσχα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Μεταφορών, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οι τρεις υπουργοί θα υπογράψουν τις συμφωνίες οι οποίες θα παρουσιαστούν αύριο μετά τις συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ αναμένεται ότι την κοινή διακήρυξη, το κοινό σχέδιο δράσης μεταξύ των δύο χωρών, η υπογραφή θα γίνει από πλευράς του Προέδρου της Ρωσίας και του Προέδρου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Να σημειώσουμε πάλι πως σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
άρχισε τις επαφές του. Όπως πληροφορούμαστε, είχε συναντήσεις με εκπροσώπους από μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Στις 5 το απόγευμα ώρα Κύπρου θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας. Η συνάντηση με τον κύριο Μετβέτεφ θα γίνει εκτός Μόσχας. Είναι μία ώρα περίπου εκτός της ρωσικής πρωτεύουσας σε κατοικία που χρησιμοποιεί ο κύριος Μετβέτεφ ως εξοχική κατοικία. Θα μιλήσει απόψε ο πρόεδρος Αναστασιάδης το βράδυ σε δείπνο που παραθέτει ο ΣΥΠΑ, ο σύνδεσμος που ασχολείται με την προσέλκυση επενδύσεων. Θα παρίστανται, όπως μαθαίνουμε, σημαντικοί Ρώσοι επιχειρηματίες. Θα μιλήσει λοιπόν σε αυτό το δείπνο αργότερα απόψε ο πρόεδρος. Και είμαστε εν αναμονή της αυριανής απογευματινής συνάντησης έπειτα μεταξύ του πρόεδρου Αναστασιάδη και του κύριου Πούτιν, όπου εκεί θα είναι περισσότερο συζήτηση θεμάτων, όπως είναι και το Κυπριακό, είναι η ευρύτερη πρόθεση της διμερούς συνεργασίας, θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρωσίας, που είναι επίσης ψηλά στην ατζέντα και μάλιστα πληροφορούμαστε. Η ίδια η ρωσική πλευρά έχει ζητήσει να είναι στα θέματα που θα βρίσκονται στην ατζέντα για συζήτηση μεταξύ των αντιπροσωπιών των δύο πλευρών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλλα. Καλή συνέχεια εκεί στη Μόσχα. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη Μόσχα, Νίκος Χριστοδουλίδης. Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε ακούσει πληρέστατα όλη την δραστηριότητα που άρχισε και θα συνεχιστεί σε αυτή την επίσκεψη. Ακούσαμε τη Στέλλα να λέει για την αναγκαιότητα τα 5 μόνιμα μέλη να είναι παρόντα σε πιθανή νέα διάσκεψη για την Κύπρο και από αυτού θα θέλαμε να ακούσετε μια τοποθέτηση, παρακαλώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο χθες να λέει σε ομιλία του ότι αυτό που είπαμε στα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι αν θέλουν να ξεκινήσει ο διακοινωτικός διάλογος, ακόμη και αύριο. Αλλά για διάσκεψη πρέπει να υπάρχει σωστή προετοιμασία. Άρα έχουμε ένα διαχωρισμό. Τώρα βλέπουμε, αν βλέπουμε, εάν μας το βεβαιώσει, ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση και στη διάσκεψη με παρουσία των 5 μονίμων μελών ή δεν είναι έτσι. Καταρχήν αναφέρουμε ότι το Κυπριακό θα συζητηθεί κατά κύριο λόγο στην αυριανή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο. Αυτή είναι η συνεννόηση που υπάρχει με ρωσικής πλευράς μετά και από εισήγηση του ίδιου του Ρώσου Προέδρου, όπου ζήτησε όπως το Κυπριακό συζητηθεί διεξοδικά σε αυριανή συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το θέμα της συμμετοχής των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια ενδεχόμενη διάσκεψη, αυτή η διαχρονική θέση της δικής μας πλευράς που δεν κατέστη εφικτή λόγω της αρνητικής τάσης της Τουρκίας, είναι ναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει ο πρόεδρος και είναι και μέσα στο πλαίσιο της ανάγκης προετοιμασίας μιας νέας διάσκεψης. Να σας θυμίσω ότι και στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέφερε και στο Γενικό Γραμματέα αλλά και στα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι έχω ρόλο να διαδραματίσω στην αυτή την περίοδο προετοιμασίας μιας νέας διάσκεψης έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατάληξη σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία και εκεί η παρουσία των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιατί κύριε Κουταμίδη σχετίζεται και με μια άλλη διάσταση που και αυτή θα συζητηθεί αύριο και αφορά το ρόλο που θα πρέπει να έχει το Συμβούλιο Ασφαλείας στον παρακολούθηση εφαρμογής της λύσης. Μια θέση της δικής μας πλευράς που τέθηκε από την αρχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βλέπουμε να υπάρχει θετική ανταπόκριση από πλευράς του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι μία άλλη διάσταση που θα συζητηθεί αύριο με τον Ρώσο Πρόεδρο. Άρα το Κυπριακό και με δικό του αίτημα εξ όσων σας έχουμε ακούσει διεξοδικά αύριο με τον κύριο Πούτιν. Ακριβώς. Οι διμερείς σχέσεις, θέματα οικονομίας θα συζητηθούν κατά κύριο λόγο σήμερα με τον Ρώσο Πρωθυπουργό. Αύριο θέματα Κυπριακού, οι σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα γενικότερα περιφερειακά και διεθνή θέματα θα συζητηθούν στη συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο. Ακούσαμε επίσης την ανταπόκριση της Στέλλας πριν για παρουσία ανάμεσα στους επιχειρηματίες και επιχειρηματιών που έχουν σχέση με θέματα ενέργειας. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη αυτή την σχετικά μακρά πορεία πρόσφατη της προσπάθειας για υδρογονάνθρακες εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, δεν είχαμε ρωσική παρουσία. Αλλάζει κάτι ή είναι δυνατόν να αλλάξει
στο ορατό μέλλον κατά την εκτίμησή σας. Καταρχήν αναφέρουμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από ρωσικές εταιρείες στους τρεις γύρους αδειοδότησης που είχαν προηγηθεί. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί σήμερα. Είναι ένα θέμα που ο πρόεδρος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις το πρωί με εταιρείες, ρωσικές εταιρείες που ενεργοποιούνται, ασχολούνται γενικότερα στο θέμα της ενέργειας, όχι μόνο στην εκδήλωση ενδιαφέροντος στους γύρους αδειοδότησης. Και εκείνο που προκύπτει, αν θέλετε, τουλάχιστον μέσα από την προετοιμασία αυτής της επίσκεψης, είναι το έντονο ενδιαφέρον από ρωσικής πλευράς, από ρωσικής κυβέρνησης για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με το θέμα των υδρογονατών. Κύριε εκπρόσωπε, συζητούμε και χθες και σήμερα και μάλιστα υπάρχει μια σχετική πολιτική αντιπαράθεση εντός Κύπρου για το θέμα της κατάθεσης συντεταγμένων για την Κυπριακή Αποκλειστική Ζώνη και στην βόρεια περιοχή της Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε κατά πρώτον εάν υπάρχει μια σχετική προετοιμασία, όπως είναι λογικό ότι θα υπάρχει και θα χρειαστούμε και στήριξη από πλευράς και μονίμων μελών και άλλων, αν για αυτό το θέμα θα υπάρξει σχετική συζήτηση επίσης στη Μόσχα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γενικότερα για όλα τα θέματα τέτοιου ιδιαίτερου, αν θέλετε, ενδιαφέροντος, εκείνο που μπορώ να σας αναφέρω είναι ότι η κυβέρνηση λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να γίνονται δημόσιες δηλώσεις, χωρίς την παροπρουσία για εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ξέρετε, επειδή έχω ακούσει και διάφορες δηλώσεις που γίνεται, αλίμονο αν περιμέναμε τις οποιασδήποτε αναφορές στις λεγόμενες στρατηγικές που διαφημίζονται τον τελευταίο καιρό για να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Τέτοια θέματα και γενικότερα δεν αναφέρουμε μόνο στο συγκεκριμένο. Όχι μόνο απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά πολύ περισσότερο δεν πρέπει να γίνονται καθόλου δημόσιες δηλώσεις. Αν κάποιοι επιθυμούσαν να πράξουν κάτι τέτοιο ή θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο, θα έπρεπε, θεωρώ, να το πράξουν όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση. Αλλά επαναλαμβάνω, για το συγκεκριμένο ούτε θα επιβεβαιώσω ούτε θα διαψεύσω, γιατί μέσα στο πλαίσιο της σοβαρότητας που πρέπει να μας διακατέχει στο χειρισμό τέτοιων σοβαρών θεμάτων, εκείνο που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και όχι η επικοινωνιακή πολιτική. Έχουμε ακούσει πολύ καθαρά αυτό το οποίο μας έχετε πει, ότι δεν θα διαψεύσετε, δεν θα επιβεβαιώσετε, αλλά σε μια γενικής φύσης ερώτηση, όπως για παράδειγμα αν παρόμοια θέματα θα συζητηθούν στη Μόσχα, τι θα μας λέγατε? Μπορώ να σας πω ότι στην ημερήσια διάταξη θα υπάρχουν θέματα τα οποία μέσα από τη συζήτησή τους και την εξασφάλιση στήριξης από σημαντικούς δρόντες του διεθνούς συστήματος, πολύ περισσότερο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα απασχολήσουν τη συζήτηση. Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαθαίνουμε ότι έχουμε νεότερα και στα κατεχόμενα. Όπως μεταδίδεται από εκεί, έχουμε για πρώτη φορά ίσως Τουρκοκύπριο, πρόεδρο του Συνδέσμου